Πρέπει να έχουμε καμιά εβδομάδα ακόμα αμυγδαλιές. 10 μέρες το πολύ. Δεν είχα σκοπό να τραβήξω βίντεο σήμερα, γιατί είναι πάλι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά ανοίγοντας το πρώτο μελίσι, είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το δείξω. Λοιπόν, είναι το πρώτο μελίσι που έχω ανοίξει. Έχει μία γλώσσα στο καπάκι, μία γλώσσα επάνω στο στα πλαίσια, και ήθελα να κάνω στην άκρη για να βάλω ένα πλαίσιο, και βγάζοντας τον τροφοδότη, το κάτω μέρος του τροφοδότη το έχουν χτίσει. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι δεν έχει γεννήσει εδώ μέσα η άλλη. Βάζουν μέλια μέσα. Λοιπόν, βάζω ένα άχτιστο. Ένα άχτιστο από εκεί και ένα άχτιστο από εδώ θα βάλουμε. Για να μην το ζορίζω, θα βάλω ένα χτισμένο από τη μέσα μεριά. Έχουμε και το καπάκι.
Πάω παλάκια. Φυσιολογικά πράγματα. Φοβάμαι. Και εδώ το ίδιο έχει γίνει. Για να έχουν τόσο πολύ και φινόγωνο. Σκίσαμε λιγάκι. Να, χέρι. Για να θυμάμαι τι γίνεται, γράφω με έναν ανεξίτηλο μαρκαδόρο στη γωνία του κάθε, πόσα πλαίσια είναι το κάθε μελίσι, για να ξέρω τι μου γίνεται. Λοιπόν, για πάμε στο τρίτο. Thank you.
τα μελίσια θέλουν να χτίσουν. Και εμείς τους δίνουμε να χτίσουν. Δεν ξαναβάζω το... Ξαναβάλω αυτόν τον τροφοδότη, αλλά θα κόψω τα κεριά γιατί δεν θέλω να μου κάνουν καμιά γένα εδώ πέρα. Και το έχω και δεν προλαβαίνω. Σιρόπι από μέλι πάλι. Άφησε ένα ξυλάκι μέσα γιατί το μέλι ήταν ζαχαρωμένο και το άφησα από βραδύς. Λιώσει. Όλοι οι τροφοδότες είναι χτισμένοι από κάτω. Κορίτσια, αλλά πάλι θα το χτίσουν. Γένα.
2, 4, 6, 8. Λοιπόν, αυτό για την ώρα, παιδιά. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν μπορώ άλλο να κάνω και το ένα και το άλλο και το βίντεο και να δουλεύω στα πλήσια. Είμαστε σε... στην καλύτερη φάση. Δεν γίνεται πιο καλύτερα. Λοιπόν, κλείνω. Αν θα γίνει τίποτα συνταρακτικό, θα το ξανασυνεχίσω το βίντεο. Τα λέμε σε λιγάκι. Τι θέλω να σας δείξω. Εδώ έχουμε ένα... ένα ψηλό αδύνατο μελίσι. Είναι αδύνατο για αυτή την εποχή. Πέρα έχουμε ένα δυνατό. Δυσανάλογα δυνατό. Και ουσιαστικά θα πάρουμε ένα πλαίσιο γόνο από το δυνατό μελίσι για να το βάλουμε στο αδύνατο. Συσσωροποιήσουμε λίγα τα πράγματα. Έχω εδώ λίγο νεράκι με θεροέλαιο λεβάντας για να τα ψεκάσω, για να μην έχει τη μυρωδιά της βασίλισσας και γίνει το λουμπούκι στο αδύνατο το μελίσι. Και το δύσκολο είναι να μην πάρει τη βασίλισσα. Έτσι και πάρει στη βασίλισσα καπούτσα. Λοιπόν, βγάζουμε ένα κεντρικό πλαίσιο. Ωιτα. Αυτό είναι ένα καλό πλαίσιο να βάλουμε το αδύνατο το μελίσι. Και επειδή και δεν έχω τα μάτια που είχα, αλλά είμαι και κουρασμένος, θα δω ένα-δύο πλαίσια, μπας και βρω τη βασίλισσα, και αν δεν την βρω θα το τεινάξω ελαφρά τη βασίλισσα, σαν πιο βαθιά καρδιά θα πέσει κάτω. Όλα αυτά στη θεωρία, στη βασίλισσα. Είναι και μαρμαρινή. Περσινή, κίτρινη. Αυτό θα πάει.
λίγο έτσι. Κίτερνη βασίλισσα σε μελίσι που μαζεύει κίτρινες γύρες που τα ετός δεν μπορείς να το ξεχωρίσει, να την ξεχωρίσει. Οπότε το αφήνω με ελάχιστες μέλισσες για να μπορώ να έχω ορατότητα για να μην είναι η βασίλισσα επάνω. Πάμε στο αδύνατο, το οποίο είναι εδώ. Έχω ξεχωρίσει εδώ πέρα, έχω κάνει λίγο στην άκρη τα πλαίσια για να ξέρω που να βάλω. Πρώτα ψεκάζουμε μέσα. Δεν θα κάνει τίποτα, ναι. Και ψεκάζω ξανακοιτάω. Μην πω ότι έκανα καμιά τρέλα και έχω πάρει τη βασίλισσα. Όλα καλά. Εφτά πλαίσια. Είπα. Τώρα. Πάμε πάνω στο άλλο. Οπα. Λοί. Βγάλαμε ένα σκούρο. Λίγο. Και το κλείνουμε.
διαδικασία. Και εγώ έχω 4-5-6 ακόμα. Και πιστεύω σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ, θα έχουμε φύγει από εδώ. Μέχρι τότε, μέχρι το επόμενο βίντεο καλύτερα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μου. Πρέπει να βγάλω τώρα το γάντι για να πατήσω. Ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.